Όποιον έχετε γνωρίσει δεν είναι καλό να περιμένει. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τους χαιρετισμούς και περιμένουμε. Θα δείτε γιατί το λέω αυτό, αν είδατε αυτά που έγραψα. Αλλά να αρχίσω από κάτι άλλο. Ακούστε ένα κείμενο. Όταν συμπληρώσουν το 7ο έτος τα γόρια, τα παραλαμβάνει η γεροντική, δηλαδή οι γέροντες της γενιάς τους και οι γέροντες από το φιλικό κύκλο των γειτόνων. Η γεροντική αποφασίζει για την παραπέρα, ως τη στιγμή που το αγόρι θα πάρει στα χέρια, θα πάρει υπεύθυνα στα χέρια του το όπλο, για την παραπέρα ανάπτυξή του. Το γυμνάζει στο τρέξιμο, στο πίδημα, στο σκαρφάλο μας, τα δέντρα, τα βράχια, τους ψηλούς τοίχους, τις σκάλες και τα ντόματα, με έπαθλο για τις επιτυχίες τους στην αναρρίχηση των προνόμιων ή να μεταξύ των ομιλίκων των ακαταγόνιστος αυτός κανονίζει τους αγώνες. Το εξασκεί στην κρίση των όπλων, ώσπου να μπορέσει να πάρει μέρος στις νεανικές ασκήσεις από 7 χρονών, την πάρει στην άρση βαρών, στην εξακόντηση μεγάλων μύθων, στο πίδημα και τέλος στο κολύμπι. Πού αναφέρονται? Αναφέρονται στη μάνη του 18ου αιώνα. Πώς επιβιώνουν αυτά που είναι κατευθείαν από τη σπάτη του 8ου πρώτου αιώνα? 26 αιώνες. Πώς επιβιώνουν? Επιβιώνουν γιατί κάποιος λόγιος λέει ότι έτσι γινόταν στη Σπάρτη? Όχι φυσικά. Ποιος ήξερε τι γινόταν στη Μάνη του 18ου αιώνα, τι γινόταν στη Σπάρτη του 8ου πρώτου του 11ου πρώτου του αιώνα? Εάν δεν ξέρετε πού αναφέρετε, μπορεί κάλλιστα να δούμε αυτό που σας λέω για την Αγία Σπάρτη, που από 7 χρονών υπήρχε, το παιδί δεν ανήκει στην οικογένεια, αλλά είχε μια πολύ σκληρή αγωγή που το αποσκοπούσε στο να φτάσει στην τελειότητα της φύσης. Σαν αυτή που έπρεπε να φτιάξει. Δεν διαφέρει. Υποθέτω ότι γινόταν πιο συστηματικά από τις αρχές πάλι, γιατί δεν ορολογούσαν προ ευαισθησιών. Ήταν πιο σκληρά αυτά. Σκληρά για μας, τους παρακμιακούς, οτιδήποτε είναι αληθινό είναι σκληρό. Το είπα επίτηδες αυτό. Δηλαδή είναι ένας άξονας βασικός αυτού του συνολικού πακέτου που θέλουμε να κάνουμε εδώ στη Σπάρτη με τις μελέτες όλες αυτές που αφήσαμε εδώ. Το να φέρουμε σε σχέση τι γινόταν στη Μάνη. Ήταν πολύ πρόσφατο. Και το ξεκίνημα αυτής της σκέψης ήταν πέρα από φιλικές εδώ παρενέσεις, να το πω έτσι, ήταν πριν από πολλά πολλά χρόνια όταν το είχα έρθει και γύρισε εδώ όταν που είπαμε στα Αθηνά και ήμουν στα Αθηνά πάνω από την Ολυγασάστη στο πάθο από την άλλη μεριά και μου λέει ένας γνωστός που γύριζε πάνω να βρούμε πέντε τέτοιες αρχές, μου λέει μα πριν από το 40 χρόνια ακόμη, δηλαδή το 50 το 60, στο χωριό μετά την Κυριακή, μετά την Εκκλησία, τα πόδια έκαναν αγώνες. Το 1950, 1960. Πώς, εδώ είναι ακόμη πιο επικεντρωμένο το πράγμα, πιο συστηματικό στη Μάνη. Την παραδοσία τη Μάνη. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό το πράγμα. Και το σκεφτόμαστε αυτό με την έννοια ότι δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε. Ο χώρος μας διαμορφώνει. Όταν είσαι στον Ταΐνιτο, θα συμπεριφερθείς με έναν ορισμένο τρόπο. Αν μείνεις, δεν περάσεις από τη λίστα που λέμε τώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Εάν μείνεις, αν το βιώσεις, θα συμπεριφερθείς με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφερόταν ο Σπαρτιάτης του 7ου αιώνα. Αυτό είναι το μήνυμα. Και οποιαδήποτε παρέμβαση και να γίνει από την Αθήνα, από τις Βρυξέλλες, από το εδώ ή από το από εκεί, δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Περνάει πιο άνευ αποτελέσματος από ότι το νερό σε ένα διάφορο. Εκείνο που μένει είναι τα ίδια. Ο Τέλειος έχει ένα βάθος χρόνου, ξέρω εγώ, μερικών εκατομμυρίων ετών, άρα ας πούμε είναι πιο ανθεκτικό, πιο δυνατό. Εμείς πόσο έχουμε. Η κουλτούρα γενικώς πόσο έχει. 40 χρόνια, 30 χρόνια.
με συναγωνιστή εκείνου. Αυτές είναι οι κλασικές σκέψεις. Έτσι σκέφτεται ο κλασικός. Δεν τις σκέφτεται καν. Ο κλασικός δεν το σκέφτεται. Εμείς το σκεφτόμαστε γιατί δεν είναι εκεί. Το βιώνει αυτός. Εμείς προσπαθούμε με δόντια και με νύχια να αρπαχτούμε πάλι από αυτό το βασικό βίωμα. Και χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, τις ευαισθησίες μας, την καλλιέργειά μας με την ουσιαστική σημασία, την καλλιεργούμε, τη σκάβουμε κάθε μέρα και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία. Και το λέω πάντα στους φίλους μου, και είμαι κακός με τους φίλους μου περισσότερο από ότι είμαι με τους άλλους. Διότι δεν μπαίνει βαθιά το τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Και άμα δεν μπαίνει βαθιά, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να λέμε, κοίταξε εκεί τι κάνουν οι μανιάτες. Και σε λίγο θα λέμε τι κάνουν οι μανιάτες, οι μανιάτες θα λέτε τι κάνουν οι μανιάτες, όπως λέμε τι κάνουν οι αρχαίες παπιάτες. Είναι μοιραία η εξέλιξη αυτή από τη στιγμή που αποκτούμε. Όμως μπαίνει κάτι βαθιά μέσα και εκεί το περιεχόμενο. Ήθελα αυτό το εννοώ ότι πρέπει να δούμε βαθιά, να το κοιτάξουμε σε μελέτες παράλληλα με τις αρχές. Ένας άλλος άξονας σε αυτό το συστηματική προσπάθεια που πάμε να κάνουμε εδώ στη Σπάρτη είναι ένας άξονας άλλος είναι τι γινόταν στη Μάγνα. Με τους τωρινούς καιρούς. Ακριβώς για τη διαχρονικότητα του πράγματος. Για να ανακαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα. Απίστευτα πολλά πράγματα. Για τη συνέχεια που ο χώρος ορίζει πέρα από οτιδήποτε επιφαίνεια από μπορεί να έρχεται σαν μόδα και να περνάει, το αν φοράμε αυτή την γραβάτα ή φοράμε την άλλη, ή φοράμε αυτά τα ρούχα. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αλλά τα φοράμε. Για την ίδια την πραγματικότητα. Δέστε ένα άλλο στην ίδια παράμετρο. Φεύγω, αλλά δεν φεύγω το θέμα. Θα το δείτε. Ένα άλλο. Σκεφτείτε αυτές τις μέρες. 20 του μήνα, προχτές, είχαμε την ησημερία μεγάλη σημασία για κάθε περιοδικότητα. Μην το παίρνετε έτσι, ή πιστεύουμε την ησημερία ή πιστεύουμε την ησημερία. Για κάθε περιοδικότητα. Η περιοδικότητα είναι ο νόμος του κόσμου. Αν δεν υπήρχε περιοδικότητα, θα χανόμουσαν τα πράγματα στο μηδέν. Αυτό που σώζει τον χρόνο είναι η περιοδικότητα. Δεν πιστεύει κανεί όμω. Αυτό είναι φίλο κλασικό. Είναι φίλο με ελληνικό. Δεν πιστεύει στην γραμμική εξέλιξη. Όλα είναι κύκλο. Για φανταστείτε, λέει ο Ηράκλειτος, αν ο ίδιος συνέχισε την πορεία του, τη φαινόμενη πορεία του, και απομακρυνόταν ακόμη περισσότερο και περισσότερο το χειμώνα. Αλλά σταματάει στις τροπές του χειμώνα. Και αρχίζει να επανακάμπτει. Φαινόμενο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει μια διάνοιξη. Και στην ησημερία εγκαινιάζεται η άνοιξη. Έχουμε την ησημερία. Έχουμε τις 25. Αύριο. Στην Εκκλησία γιορτάζουν τις 25. Τι γιορτάζουν τις 25. Την άμμομο σύλληψη. Γιατί την άμμομο σύλληψη. Απλώς για να είναι ένα θαύμα. Πολλά θαύματα. Για τον αρχαίο, για τον κλασικό, για τον Έλληνα, είναι γεμάτη φύσικα θαύματα. Βλέπεις κάτι όμορφο, θαύμα είναι. Ο απόλυτος εκτραγίστηκε. Βλέπεις κάτι έλογο πάρα πολύ, ο Ερμής εκτραγίστηκε. Βλέπεις κάτι πολύ δυνατό, ο Δίας εκτραγίστηκε. Έχουμε πληθώρα από θαυμασιολογία εμείς οι Έλληνες. Είναι για μια τυφίση από θαύματα. Θαύμα είναι η άνοιξη. Πάμε πάνω στον Αίγυπτο, πάμε πάνω σε ένα μέρος οποιοδήποτε στην Ελλάδα, να δείτε πως η γη χλωάζει, χίλιτρα χλώει. Βγαίνει πάλι όλο αυτό το υπέροχο, πράσινο, κόκκινο, βιολετή. Υπόδειγμα κάπως στη φυσική βέβαια. Θαύμα. Με αυτή την έννοια. Θα μπορούσε να πάρει ο χειμώνας να συνεχίσει και να εξαφανιστούμε στο μηδέν. Αν δεν έκλεινε ο κύκλος. Αν ο χρόνος δεν έχει περιοδικότητα. Άρα η περιοδικότητα το ξαναλέω. Δεν είναι ένα έτσι πράγμα το οποίο το περνάμε. Και ο κλασικός ξέρει ότι πρέπει να ερμηνεύσει την περιοδικότητα. Και την ερμηνεύει εξαιρετικά. Με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο. Και είναι το μεγάλο αυτό του διεισμού, του κάθε διεισμού, ότι μπορεί και ερμηνεύει αυτό απέναντι στον ομονισμό. Αλλά υπερβαίνει και αυτό στο λιγότερο. Έχουμε και ταυτόχρονα τις 25 την άμμομο σύλληψη. Δηλαδή μια γένεση που δεν είναι στον χρόνο, ενώ είναι στον χρόνο. Ακριβώς αυτά που λέω είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτή είναι η μόνη εγγύηση ότι η γέννηση αυτή δεν θα έχει θάνατο. Εάν ήταν μέσα στον χρόνο, εάν δεν ήταν άμμομος, ήταν προδιαγεγραμμένη για θάνατο.
Γι' αυτό είναι άγνωστος. Γι' αυτό είναι απολόγιο. Και πώς γίνεται η άγνωσύνηση? Με το παράδειγμα που σας έχω πει του άνθρωπου, το οποίο είναι η κατεξοχή έκφραση του απολόγιου ιδεώδους. Θυμάστε το βία που σας έδειξα, που κρατάει χιλιάδες αγιογραφίες που έχουν ένα άνθρωπο να κρατιέται έτσι επιδεικτικά με τα τρία δάκτυλα. Ακριβώς τα τρία δάκτυλα. Με αυτό. Αυτό κάνει. Υπάρχει ένα αγίο, δεν είναι λαμπονικό, είναι στην Ευσύνη, είναι στα μυστήρια, αλλά δέστε πως το απολόγιο πνεύμα, θα το πω πολλά για αυτό το θέμα, αλλά δέστε πως το απολόγιο πνεύμα πέρασε στην μυστηριακή διάσταση, δηλαδή στην οικονομιότητα, στην πονημότητα, στις σκεφτικότητες του προηγούμενου τύπου, που λέω και ξαναλέω, των δύο προηγούμενων τύπων, στη δαιμονική τάξη του κόσμου. Δαιμονική με την έννοια ότι είναι η τάξη αυτή η οποία καθορίζεται πριν εμφανιστεί το απολόγιο. Όλα τα άλλα. Από τον Θεό των υψηλών κορυφών, της απόλυτης δύναμης, μέχρι τη μεγάλη μητέρα της γονιμότητας, τη χθόνια γονιμότητα. Ένα αγίο, μια αγιογραφία, ένα άρωμα, τέθρεπο, μια γυναίκα, μια κόρη πάει να ανέβει, το ένα πόδι είναι πάνω, μια άλλη δίπλα της παραστέκεται, στην Ελευσίνα, την αρπάζει ο Άδης στην Περσεφόνη, μετέφερε βγήκε μέσα το χάσμα της γης όταν έγιναν αυτά που γράφει ο ύμνος, έξω από ο ομοιρικός ύμνος για την Πίτρα. Όμως και είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι μπροστά δίπλα στο άρμα δεν είναι ο Άδης. Είναι καμιά φορά ο Διός όσο παραστέκεται, γιατί είναι δύο-τρία αγκία αυτού του τύπου, που σημαίνει ότι ήταν μια ιδεολογία που εκφραζόταν, ένα συμβολισμό που εκφραζόταν σε την ιδεογραφία. Ποιος είναι? Είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος κάνει ένα με το άνθρωπο έτσι. Βάλετε λοιπόν αυτή τη σκηνή, τη μυστηριακή εξαπολογισμένη, όπου τα μυστήρια της χθονιότητας και της γονιότητας, της γέννησης και του θανάτου πάνε μαζί αυτά. Τα μυστήρια αυτά απολογίζονται για να υπάρχει λύτρωση του μη θανάτου. Για να έχει μη θάνατο πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχει μη γέννηση. Αυτή είναι η άγνοια γέννηση. Δεν το σκέφτεσαι για το θάνατο. Αν είναι να ζωθείς, δεν είσαι εξαρκώς, λέει ο θυσιαστής. Δεν μας πειράζει. Το βίωμα μετράει. Η διατύπωση ποικίλει. Άλλη ήταν στο κλασικό, πιο άνετη, πιο στριμωγμένη στο θεατρινό. Δεν μας πειράζει. Το βίωμα μετράει. Και ο Απόλλωνας προσφέρει στην κόρη, στην Παρθένα δηλαδή, τον βιασμό, τον άμμο βιασμό. Αυτό είναι. Ο Άγγελος, άμα δείτε τις πολύ καλές αγιογραφίες τώρα, και όχι άγιο, τις αγιογραφίες τις πολύ καλές της Μακεδονικής σχολής που είναι διάσπαρτα σε όλα τα Βαλκάνια, όπου έχουν σωθεί, άμα δείτε τον Άγγελο, είναι ίνδραν μακάβος. Ιδίως ο Άγγελος δίνει το άγχος στην Παρθένα, στην άλλη πόλη. Οπότε, βλέπετε. Αυτή είναι η συνέχεια. Αυτές είναι οι δομές που μένουν οι ίδιες και το ενδιαφέρον. Η έκφραση του ποικίλει και πρέπει φυσικά να την προσέξουμε. Δεν θέλω να ισοπεδώσω καθόλου, μάλιστα. Ξαναλέω, από το 3000 περίπου π.Χ. στα Κυκλαδικά μέχρι τη Μάνη υπάρχει μια συνεχή σειρά που κάθε μια φάση αυτής της σειράς έχει την απόλυτα σεβαστή ταυτότητά της. Αλλά για να καταλάβουμε αυτή τη σεβαστή ταυτότητά της, πρέπει να καταλάβουμε αφενός τη συνοχή από την αρχή μέχρι το τέλος και αφετέρου τον άξονα που συνιστά αυτή τη συνοχή ως συνοχή και που είναι αυτό που συνέβη από τη Σπάρτη, στη Σπάρτη και στο κλασικό από τον 8ο μέχρι τον 5ο πρόσθετο. Αυτό είναι το όλο κάτι. Και σε αυτό παίρνουν τη θέση του μετά όλα. Άρχισε λοιπόν από τις συνήθειες της μάνας, που είναι καθαρά σπαρτιατικές αρχές. Ποιος είναι ο σκοπός της διαμεταγώγησης του ασύλου. Μέχρι η Ιερά Σύμφωνα, που γιορτάζονται δίπλα εδώ. Δεν κάνουμε διαφορετικό από αυτό που γιορτάζεται δίπλα εδώ. Αυτό ήθελα.
Ποτέ δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό όσο είμαστε στο ταΐρι το βγάζει. Το ίδιο. Εάν πάει να παρεμβηθεί κάτι άλλο, είναι αυτό που έγραψα σε αυτά. Έχουμε αμέσω. Η σημερινή. 25 Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός. Τυχαία έγινε 3-4 μέρες μετά. Όσο τυχαία 25 Δεκεμβρίου έγινε 3-4 μέρες μετά τις τροπές του ηλίου. Όσο τυχαία χρειάζεται 9 μήνες για να γίνει η γέννηση από τη σύλληψη. Τόσο τυχαία όλα. Όλα τα σύμβολα. Αλλά τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει, ενώ λέμε πως δεν έχουμε ξεχάσει. Ενώ υποτίθεται πως τα τηρούμε. Αλλά τα έχουμε ξεχάσει. Έχουν περάσει λοιπόν στο βιωματικό. Δεν λέω πως είναι το, αυτές είναι δημιουργικές ιστορίες. Λέω στο βίο, στο βιωματικό επίπεδο. Έχουν φύγει από εδώ, έχουν κατέβει προς το διάφορο. Ήταν η έδρα του θυμού, του αρχαίου θυμού. Έχουν πάει εκεί. Δεν αντέχω να σας πω και κάτι πανελθωνώντας επίτηδες τα πολύ συμβολικά και τα συμβολικά μέχρι τα πολύ αυτά που αφορούν τον τρόπο ζωής. Η γέννηση ενός αρσενικού παιδιού αναγγέλλεται από τον πατέρα με μια τυφλιά. Μόλις ακούσουν αυτό το σημείο, οι συγγενείς και φίλοι εκδηλώνουν όλη τη χαρά τους αδειάζοντας τα όπλα. Στις πρώτες 8 μέρες μετά το δικητό, οι γονείς επισκέπτονται τη μητέρα και της φέρνουν ένα δώρο στο φαγόσιμο ανάλογα με την τροφή που της ταιριάζει. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο κρεβάτι, παίρνει τις καλύτερες τροφές και πίνει μονάχα κρασί. Το νερό απαγορεύεται απολύτως. Έτσι έχει υπεράφθονο γάλα. Κάθε μητέρα φυλάζει το παιδί της. Και αν τύχει να πεθάνει η μάνα, οι συγγένειες προθυμοποιούνται όχι μονάχα να τους διδάσκουν, αλλά και να τους μεγαλώσουν σαν μανάδες. Ευγονικός προσανατολισμός της ΣΑΛΕΙΤΣ ΜΑΝΙ! Αυτό το λέω στους ίδιους της Μανιάτης. Πώς επικοινωνούν αυτά. Σαν τρόπο ζωής τώρα. Είναι ωραία να λέμε τις θεωρίες. Kommt Wort von Wort. Kommt Tat von Wort. Λέει ο μεγάλος ο Γερμανός ο ποιητής ο Γιάννης. Έρχεται η πράξη πριν τη σκέψη, έρχεται η σκέψη πριν την πράξη. Τίποτα. Και τα δύο μαζί. Όταν είναι να γίνει κάτι. Και τι άλλο κοιτάζω, η σημερία. Μαζί. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Άνοιξη. Μέσα στην Άνοιξη έχουμε την περίοδο της μεγάλης σαρακοστής, της νηστείας, της αποχής. Γιατί εκεί που υπάρχει ο οργασμός της φύσης, εμείς απέχουμε, ενώ το χειμώνα εκδηλώνονται όλες οι διονυσιακές, οργιαστικές τελετές. Γιατί. Φέρετε ανάποδο. Όταν κοιμώνται τα ένστικτα του χειμώνα, τότε οριάζεις και όταν ορολογιάζουν αυτά, εσύ απέχεις. Έτσι έγινε αυτό. Πάλι είναι το απορρόμιο πνεύμα. Είναι δύναμη σε αυτή η εποχή. Και χρειάζεται όλη τη δύναμη φύση για να ξανανοίξει. Την ενισχύει. Ενισχύοντας τη δική σου μισθορά. Είσαι σε κατάσταση οργασμού. Συνεπούς, δυνεπούς, συνολικού. Γι' αυτό χρειάζεται η εποχή. Τρία πράγματα, δύο, τρία, τέσσερα. Και γιορτάζουμε και τι άλλο. Πέντε μέρες, διαφορά. Τώρα, μιλάμε. Κάθε γιορτή είναι οδός προς την αιωνιότητα. Γιορτάρισα τη σφαίρισα τον χρόνο.
Και γιατί είχαμε άφθονες γιορτές. Τυχαία, όλοι το έχουν παρατηρήσει, μελετητές. Μα τόσες γιορτές. Δέστε το ημερολόγιο του Αθηναϊκού που έχουν πολλές πληροφορίες. Αλλά θα σας πω για τους Παρθενικούς σήμερα. Διότι θέλουν να φύγουν στην Ιωνιότητα. Δεν θέλουμε τον χρόνο εμείς οι Έλληνες. Όταν είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι η διάφορα για την πόση. Λέω τώρα για να επικοινωνήσουμε γρήγορα. Τι άλλο. Στις 17 η Μάνη κάνει την κίνηση του νεοναζισμού. Του Μάνη. Η Μάνη κάνει. Ο Σπάτη. Ο Σπατιά της Μαριάνας. Μου και σπού. Σπάτη δεν υπάρχει για αιώνες. Ο Σπάτη. Ξαναχτίστηκε με το νεοελληνικό κρατήριο. Μεταπαραπαδώνεται μετά από λίγες μέρες στην Καλαμάτα, όπως εάν επαναλαμβάνεται το σκηνικό το παλιό με τα μεσημέρια. Σαν να επαναλαμβάνονται τα πράγματα με ένα βαθύ νόημα, με διάφορους συγχρονισμούς στις εποχές, αλλά με δομές παρομοιότητες. Όσοι αν ξαναγίνονται με συγκεκριμένη πόλεμη. Και περνάει στις 25, στη Βόρεια, στα δικά μας τα Λαϊκά. Άρα έχεις τη γέννηση μιας νέας κατάστασης που ξεκινάει πάλι από την άλλη. Προσέξτε. Ο ελληνισμός, ο κλασικός, ξεκινάει με τη Σπάτη. Με τις μεταρρυθμίσεις του υλικού του, με το τιμήκες, το βίωμα, βρήκε την έκφρασή του, βρήκε τον τρόπο να διοχετεύσει όλη την φοβερή ενέργεια την δωρική σε μορφές που έκαναν τον άξονα του κόσμου από τότε. Υψηλός πολιτισμός, τρόπος ζωής, τα πάντα συγκεντρωμένα έτσι ώστε να φτάνει ο άνθρωπος στην τελειότητά του. Να γίνεται Θεός. Η Θεός αυτή είναι πραγματική. Γιατί υπάρχει μια συνέχεια στον αρχαίο κόσμο. Εν Θεόν γένος, εν βρωτών, εκ μιας δε λατρός πνέων εν αμφότεροι, λέει ο Κυριακός. Φανταστείτε δήλωση. Έχουμε την ίδια μάνα. Γιατί όμως είναι η ίδια μάνα, γιατί είναι η γη, η μεγάλη μητέρα. Οι θεοί και οι άνθρωποι. Έχουμε την ίδια μάνα. Όχι οι άνθρωποι μεταξύ μας. Η συνέχεια. Του τα ίδια σε εμάς, στους θεούς, μια ολότητα σε συνέχεια, χωρίς τομές. Άρα ο Λυκούρνος μπορεί να είναι θεός. Τι ήταν. Αυτός που έκανε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Μόνο ένας θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν έχει πρόβλημα ο αρχαίος. Αρχίζει η μεγάλη ιστορία, το κομβικό σημείο, η ίδρυση του άξονα, το σημείο στο οποίο θα στηθεί η κάθετος που είπε ο Ταμερλάνος, που εν τέλει είναι στη Σπάρτη. Που εν τέλει έγινε στη Σπάρτη, γιατί έγινε στη Σπάρτη, στην αρχαία Σπάρτη στήθηκε ο άξονας της ιστορίας από τις αγέλες του Απόλλωνα. Όχι από τους Ραμσίδες και τους Ασσυρουπανιμάδων, μήτε από τους Δαρίους και τους Μεγαλέξανδρους, ούτε από τους Κέσαρες και τους Ταμερλάνους και τους Κωνσταντίνους, όχι από τους Καρολομάγνους και τους Ναπολέοντες και τους Ζίγφριντ. Όποιος καταλαβαίνει αυτά, καταλαβαίνει πολλά. Από αυτές τις ορθές του πόλεμου, τις απομονωμένες. Άλλαξε η ιστορία του κόσμου, στήθηκε ο άξονας του κόσμου, το νόημα του κόσμου, η σωτηρία του ανθρώπου, η αιωνιότητα, όλα. Οι άλλοι κάνουν διάφορα πράγματα, στον χρόνο. Και αν ευδοκίσουν μπορεί να έχουν μια διάρκεια, στον χρόνο. Και η ψυχή μου εμένα τι μου λέει. Τι να το κάνω. Τι να του κάνω με την αυτοκρατορία για τίποτα άλλα που δεν με αφορούν. Τι να την κάνω με την αυτοκρατορία που έγραψα. Εγώ, στην ψυχή μου, τι να την κάνω. Ενώ για μικρή
Έλληνες στη Σπάρτη και στην κλασική εποχή, με καίει και με ζεματάει την Έλληνα. Και μετά υπάρχει μια συνέχεια. Το οριοθετώ ως άξονα. Σωστό. Επαναλαμβάνω το ίδιο για να μην κάνω προφυλάξεις για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Ένα παράδειγμα. Η Σπάρτη στην αρχή της οικοδόμησης του άξονα της ιστορίας, των μορφών του κλασσικού ελληνισμού. Τεράστιος άξονας. Δεύτερο, πάμε αιώνες σε αιώνες μετά. Όταν το Βυζάντιο καταραίει, το τελευταίο δράμα δεν παίζεται στην πόλη. Η παράκληση γίνεται για την πόλη. Η πόλη είναι ένα απομονωμένο σημείο. Το 1460 η πόλη, το 1400 και μετά, η πόλη είναι ένα, και πολύ πριν, είναι ένα απομονωμένο σημείο. Η πραγματική ζωή του ελληνισμού είναι το δοσκοτάδιο του μισθά. Η πόλη είχε χαθεί για τις αμαρτίες της. Ό,τι σε μένει ζούμε μια φορά. Ό,τι παίζεται, παίζεται εδώ. Το αν θα ακολουθήσουμε τον Ισαρίωνα, τον Σχολάριο ή τον Πλήθωνα, εδώ παίζεται. Στο Μιστράκο. Στον Δεσποτάκο. Στη Λακωνή. Στη Σπάρτη. Τι γέρο. Το έχει καταλάβει ο Παδιαμάντης. Ο αθώος το έχει καταλάβει. Η βαθιστόχαστη πέρα βρέφει. Διαβάστε το πληθυστόρημά του η Γιφτοπούλα και θα δείτε τι εννοώ. Δεν τρέχει υπόψη. Χάθηκε μαζί με όλα. Αντί για θαύμα είχαμε δράμα. Αντί για το θαύμα της Σπάρτης της παλιάς είχαμε δράμα. Αλλά εδώ πέφτει το δράμα. Και εδώ άρχισε το τρίτο δράμα. Που δεν ήταν να γίνει θαύμα πάλι. Τον ελληνικό κράτος. Η επανάσταση του ελληνικού κράτους. Να είναι μια διάσταση για αυτή τη συμπίκνωση αυτών των ημερών για την οποία σας είπα. Και γιατί δεν έγινε τίποτα. Γιατί είναι δράμα αντί για θαύμα. Τούτου δέτειον κυριολεκτικά. Αυτού του πράγματος που λέω έτειον. Για όλοι. Ότι αδύνατον από του πρώτου και του εναρχή ημαρτημένου μη απαντάν εις το τέλος καπόντι. Αριστοτέλης πολιτικά. Είναι αδύνατο. Δεν εξαρτάται από πολιτική διαχείριση. Είναι αδύνατο από κάτι που είναι λάθος στην αρχή του να μην καταλήξει κάτι κακό. Αδύνατο. Δεν εξαρτάται από διαφορετικές κινήσεις. Δεν εξαρτάται από πολιτική. Η λύση ποια είναι. Το σαρώνεις και χτίζεις άλλο. Σωστό. Αριστοτέλης. Και ένας παρανοημένος Ευρωπαίος, Φλωρεντινός, Νικολό Μακιαβέλη. Δισκόρσεις ο προλακρίμα δέκατη τίτου Λίβιο. Οι λόγοι για την πρώτη δεκάδα του τίτου Λίβιο. Τίτος Λίβιος ο μεγάλος Ρωμαίος ιστορικός για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τι τον βελέασε το Μακιαβέλης αυτό. Πώς στήθηκε ένα πράγμα από αδέσποτα σκυλιά. Αυτή ήταν η Ρωμαία. Από αδέσποτα σκυλιά, το οποίο έμερε να υποδομήσει τέτοια κατάσταση ώστε να γίνει η παγκόσμια αυτοκρατορία. Η οικουμενική αυτοκρατορία. Αυτό το πρόσωπο. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Σαν αυτά που σας λέω. Τι έγινε στη Σπάρτη και έγινε αυτό το θαύμα. Κάπως έγινε. Τα θαύματα τα δικά μας τα κλασικά δεν είναι θαύματα παραξενιάς. Μια απόλυτη δύναμη που κάνει ό,τι θέλει και έτσι αφού κάνει ό,τι θέλει, ποιο είναι το περίεργο για ένα θαύμα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το θαύμα έχει οικοδόμηση. Όπως φτιάξει ένα ναό, όπως φτιάξει ένα άνεμο. Αυτό είναι θαύμα. Για να μπορέσει ένας θρησκευτικός θεσμός ή ένα κράτος να επιβιώσει επί μακρών, είναι ουσιώδες να επαναφέρεται συχνά στις συστατικές αρχές του. Δηλαδή,
Ο χρόνος κάνει τη δουλειά του. Και η δουλειά του χρόνου είναι να τρώει τα παιδιά του. Να καταδροθήσει. Καταδροθεί τα πάντα. Τα δέντρα, τα φύλλα, τα βουνά, τα ισοπεδόνη. Τους ανθρώπους, τα συστήματα, ό,τι επινοεί ο καθένας. Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά όμως υπάρχει περίοδος. Και ξανά την άνοιξη βγαίνουν τα φύλλα. Και τα άνθρωποι. Και υπάρχει η ομοιότητα. Και έτσι υπάρχουν ο μεγάλος πολιτισμός. Υπάρχουν η απόλυτη ομορφιά που καθοδηγεί όλες τις ομορφιές. Η ιδέα που λέει ο Πλάτωνας. Πρέπει να ανατρέψεις συνέχεια σε αυτό το συστατικό, τη συστατική αρχή, αν θες να επιβιώσεις τον χρόνο. Και αυτό είναι σε βιωματικό, σε βιωτικό επίπεδο. Άμα θες να είσαι νέος, πρέπει κάτι να κάνεις να εκφράσεις την νεότητα. Η ηλικία προχωράει, ο χρόνος κάνει τη δουλειά. Αλλά εσύ πρέπει να έχεις την απολώνια θεώρηση των πραγμάτων, την απολώνια πρακτική, αν θες να είσαι πάντα 14 χρονών. Εάν ξεφύγεις, τέλειωσε. Μπορεί να είσαι 28 και να είσαι 70. Δεν έχει σημασία. Αριστοτέλης και Μακεδιέτη. Εξηγούν τι έγινε στον ελληνικό κράτος. Δεν υπήρχε περίπτωση να ευδοκιμήσει. Διότι έκανε το μέγιστο έγκλημα, την αλωτρίωση της ταυτότητας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Για να πάμε θάτα. Στα της ιονιότητας. Έχω τις πάντα σχέσεις. Να αρχίσω οικογένεια, μια και έπεσε το κλίμα βαρύ λόγω των ημερών, να αρχίσω με τις εικόνες εδώ. Μερικές από τις οποίες έχουν θυμάται, έχουν θυμάσει δυο σειρές, δεν ξέρω αν θα το κάνω το λάβο. Αφήστε το όνομα εκεί, σπέρα. Το αφήνω. Πατήστε. Να το πατήσω πάλι, τι ήθελες. Πού να πατήσω, όχι το... Κάτι δεν κάνω σωστά φυσικά. Προβάλλει ο Ζαλίστας. Γιατί ένα κομμάτι μας είναι τόσο νεωτερικό που προσβάλλεται από αυτά. Ένα κομμάτι μας. Και έτσι έχουμε μετατεθεί ως δύο φύλαμε στην πολύ ουσιαστική από εκείνη τη μεριά θέση του Γερμανού, ο οποίος έχει έρωτα ανεφόρου για το κλασικό, ενώ ταυτόχρονα έχει ρομαντική ψυχή. Μετέχουμε σε αυτό ως δύο φύλλα. Έχουμε μπει σε πρόβλημα που δεν είναι δικό μας. Και το πώς το διαχειρίζεται αυτό είναι έξω δείγμα πολιτισμού. Αλλά πώς το διαχειριζόμαστε εμείς που δεν είναι δικό μας είναι έξω δείγμα πυθικισμού. Συμβολικό ποτό, πολύ ποτό το οποίο το πίνεις, όχι με κύρια φωτικό, με ένα μεγάλο αγκείο το οποίο έχει τα δύο χερούλια, τα δύο τις δύο λαμπές. Ψηλά, τις λέμε, τις λαμπές είναι τις ζωγραφιστές. Αυτό είναι στην Κοπενχάγη. Είναι αττικό. Άρα είναι η αττική πρόσληψη, προλαμβάνω τι θα πω, η αττική πρόσληψη του Ρηγού. Η αττική ήταν πρώιμη. Η Αθήνα ήταν πρώιμη, η Αττική ήταν πρώιμη στην πρόσληψη του Αττικού, δεν επηρεάστηκε από τους Αττικούς, απλώς προσέλαβε, είπε, αυτό είναι το νόημα, αυτό το βίωμα του συνεπήρε, το πνεύμα το δωρικό του συνεπήρε, χρησιμοποίησαν όμως τις τέχνες, τις τεχνικές που είχαν μείνει από την κατάρρευση του προηγούμενου συστήματος και έτσι έδωσαν πριν δείγματα των παλιών μεθόδων, των παλιών εργαλείων και του νέου μέλλοντος. Αλλά έπρεπε να γίνει στη Σπάρτη πλήρης έκφραση, η πλήρης ταύτιση μεταξύ περιεχομένου και μορφής. Όπου οι μορφές είναι αυτές ακριβώς που είναι για να εκφραστεί
το περιεχόμενο του και το νέο κρασί, νέο Αγίο. Για να μιλάμε και λόγω. Έτσι, μεσιά, αυτό είναι η μία πλευρά του Αγίου και έφτασε στο σχολείο την επόμενη. Η μία πλευρά είναι για να λειτουργήσει καλά, όχι καλέ φωτογραφίε, το έχουν κάνει. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι το πάνω πέρα. Δύο λεπτάκια, σημαντικά, είναι το δύο τεχνικό ρυθμό, η βαβλική, θα τα σπαράζουν ένα. Επανόλαβε την πόλη στην συνέχεια. Αρχίζει από τα αριστερά, ένα ζευγάρι, ίσω στο δεξιά είναι η γυναίκα, τη έχει αρπάξει με το ένα χέρι. Κρατάει, πάει να χορέψει, πάει κάτι να κάνει, γιατί του χωρούσε την πραγματικά εδώ. Του συνηθίζει, του διαφύγει, του πάντα κάπω του χωρούσε. Σε πάρα πολύ φαντάζει. Εορταστικό, όπω έχουν του φίλου σε λίγο. Φίλοι. Θα κάνει ένα από αριστερά έχει πάξει με το ένα χέρι του, κρατάει ένα τσεκούρι, ένα πολεμικό με το δεξί. Έτσι, αυτό είναι σκηνέ. Αλλά δεν ορίζονται στην μετώπιση, είναι σαν μια συνεχίζω βόλο. Όλα τα ίδια. Μια συνέχεια. Προσέξτε. Μετά. Ψυχοπαγωγή. Δύο λιοντάρια κατασπαράζουν ένα μάτι. Πάμε από κάτω. Μετά τα δύο λιοντάρια που κατασπαράζουν ένα άνθρωπο, ένα παίζει κιθάρα και οι γυναίκε με υδρίε επάνω του κάνανε παλιά στα πόδια. Χορεύω. Και σε μένα σχέδια και σαν να έχει δημοτικό χρόνο από το που πλέον πάνω. Μετά το 800 γνωστό έτσι. Αυτό. Και πάμε στο άλλο. Οι άλλοι από πίσω, οι από πίσω, μια μεταξύ των άλλων. Ένας μοναχός με το τσεκούρι του με κάτι κείμενα με πέλετ. Δυο οπλίτες, οι ειδικές ασπίδες που ήταν στην πρώτη περίοδο και οι ειδικές της αρχαϊκής εποχής, οι οπλίτες ασπίδες που ήταν την κοινωνικά χρόνια, οι ασπίδες της δεσπερίδης άρχισαν σαν οπτώσιμες ένα έτσι πράγμα και εξελίχθηκαν έτσι, πριν πάμε στην κανονική ασπίδα του οπλίτη. Αν πας περιπτώσει είναι οπλίτες, έχουν και από δύο ακόντια όπως πρέπει, όπως ξέρουν τις ιδιαίτερες καθένες, πολεμάνε. Δεξιά δύο παρέχουν ή έχουν δειγμαχία, το άλλο φεγγάρι και μετά συνεχίζουμε κάτω, είναι εδώ, το ζευγάρι που πολεμάει, που μάχου παρέχει η δειγμαχή, οι δύο δειγμαχούν και μετά έχουμε πάλι ένα που πέσει το φεγγάρι, εδώ κάτω. Σαν σε δημοτικό χωριό αυτό κάνει τις φιγούρες του, δεν σώζεται, αλλά είναι σαν να βλέπετε σε δημοτικό χωριό, έχουν και πολλά εγγύρια που ένα πίδημα με τα πόδια πίσω. Ο άλλος χορεύει και τον κρατάει στο χέρι, κρατάει κάτι σε σχέση με αυτό. Ένα μαντί, ξέρω εγώ, θα λέγαμε εμείς. Έτσι. Και ο άλλος πάει τα λαμπάκια ή κάτι. Τι λέει όλο αυτό το πίδημα. Όλες οι όψεις που προσέχει ο Έλληνας της εποχής. Όλες είναι μια συνέχεια. Ο βιασμός, η μάχη, η πολεμική μάχη, η πυγμαχία, η πάλη, ο χορός, η άγρια, η καταφρόκτηση από το άγριο. Όλα στην συνέχεια. Δεν τον απασχολεί. Ξέρει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να σωθούμε σταματώντας αυτή την πραγματικότητα. Αυτά είναι τοπίες. Αυτά είναι σκατολογικά. Για μένα τώρα δεν μου δημιουργήσει αυτά. Αλλού είναι η έξοδο. Να τι συνέβη. Οι άλλοι γελπάζουν. Λετά. Οι άλλοι κατακοφθίζουν. Οι άλλοι κρεμάνε. Οι άλλοι γεράζουν. Ορίστε. Αυτό είναι λατωνικό. Τι κάνουν οι δύο πολεμάρχες, μια υπερήφανη στάση.
ακόμη έκφραση του πόσο καλή είναι. Είναι επίθεση. Όπως χορεύεις, έτσι πολεμάς. Δεν έχει διαφορά γι' αυτόν. Γι' αυτόν που βιώνει το Απολλώνιο ιδεώδες, δεν έχει διαφορά. Ό,τι και να κάνει. Δεν ρωτάς τι κάνει, αλλά πόσο καλά κάνει, πόσο καλός είναι. Έτσι καταλαβαίνεις το σύγχρονο με το προηγούμενο αγκύριο της ιδιομετρικής επιχείρησης στο ομιλικό. Αγαθός περαιών, μην κάνεις αυτό. Λες τον άλλον, μην κάνεις κάτι. Και δεν του λες μην το κάνεις κάτι γιατί είναι κακό. Όχι, του λες το αντίθετο. Αν και είσαι καλός και επομένως μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, μην το κάνεις εσύ και τέλο. Άλλος κόσμος. Τελείως άλλο. Αφού είσαι καλός, ό,τι θες μπορεί να κάνεις. Προφανώς. Όπως ο Θεός κάνει, τι θέλει. Που το ό,τι θέλει σημαίνει εκφράζει τη φύση. Όχι ότι θέλει με μια ψυχολογική υποκειμενική διάσταση ενός αερόνους υποκειμένου. Μιλάει φύση. Μιλάει ταυτότητες. Των πραγμάτων. Ό,τι θέλει με αυτή την έννοια. Όπως ο λιοντάρι κάνει αυτό που είναι φύση. Αυτό. Αυτή, όπως η πηγή στο βουνό βγαίνει και το χαίρεσαι. Αυτό είναι λακωνικό. Έτσι. Κάτω. Διότι οργιαστικός χορός, σατυρικός χορός. Από το ίδιο είναι. Ζώνες. Ίδια πραγματικότητα. Η συνέχεια που σας είναι. Και από κάτω αθλητή. Έτσι παρουσιάζονται στην πρώην αρχαϊκή εποχή αυτή που τρέχουν. Ένα αθλητικό άνθρωπο. Οργιαστικό σατυρική, γιατί μέσα στον χρόνο, αθλητικό αγώνα, μάχη ω επίδειξη. Ω επιφάνεια του όντω. Κορινθιακό. Κορινθιακό. Κορίνθιος αυτός που φτιάχνει για εμπόριο κορινθιακό, άκουμε συμβόλαιο που συγχωρητικά τον έθνο και τον έθνο. Έχει δυο μάλαγες να πολεμάνε, να συνέρχονται να σε σύραξη δυο θάλακες οπλητικές. Σε δυο σειρές, μία σειρά, δεύτερη σειρά, στα δεξιά μας, εμάς όσο δεύτερη στα δεξιά μας, έχουμε το αριστερό την ασπίδα, φαίνεται η ασπίδα με τα επίσημα της ασπίδας που είναι αυτό το διαστικά ή φοβερά για τον αντίπαλο. Εδώ είναι αυτό το θέση σε ένα φοβή στον αντίπαλο, άρα για τα σήματα, κορπόρες, που το εκείνο, όλη η δαιμονική τάξη είναι μια εκεί προστατευτική ή επιθετική. Αν την χρησιμοποιείς, η δαιμονική τάξη, αφού είσαι την Απολλώνια. Απ' την άλλη, δύο αντίστοιχες σειρές, άρα μας λένε οι μάχες ήταν γνωρίζονται τεράστιες, δυο φάλες από τη συνέδρα, και είναι σημαντικό. Δεν σε αυτή την παιδί δεν το δω πάει για γεωγραφία, θα σας το λέω αγορά, αλλά πιστεύω ότι αυτός εκεί ο νερός, εκεί στη μέση, έχει αυλούς. Οι Σπαρτιάτες πολεμάνε με αυλό. Ο Κορινθίος είναι με τους Σπαρτιάτες. Τόσο έχει επιβληθεί το Σπαρτιατικό. Με αυλό. Είναι σαν να λέει, αυτοί είναι Σπαρτιάτες, αυτοί δεν ζήσουν. Τους άλλους. Συμβολίζει. Όλοι οι Σπαρτιάτες με αυλό. Σαν πως γινόταν η μάχη της Σπαρτιατικής. Ήταν ο Αριστράτος που ήταν ένας από τους Κασιμπαίνες, τους γύρω Σπαρτιάτες, όταν γινόταν μια μεγάλη μάχη. Άξιζε τις θυσίες για να εξασφαλιστεί η έννοια των Θεών. Έκανε θυσίες. Ήταν δίπλα ο Μάντης, αυτός που κοίταγε τα σπλάχνα, το σκότι των ζώων, τον θυσιαζόμενο και έλεγε σωστά ή όχι. Αν το σκότι ήταν καθαρό, θα πει και έλεγαν ναι. Αν το σκότι είχε οποιοδήποτε πρόβλημα, λέει όχι. Το σκότι είναι στριπνό και λίγο και πρέπει να είναι καλά διαμορφωμένο. Γιατί το σκότι, μα γιατί το σκότι είναι το εργαστήριο του οργανισμού. Αν υπάρχει κάτι στον οργανισμό, στο σκότι φαίνεται. Αν μπορούσαμε να δούμε το σκότι. Αυτή το θέμα, κάνα θυσία, αλλά το σκότωνα, μετά από το σκότι. Του ζώου. Άρα ο Θεός έλεγε αυτό.
Είναι καταγεγραμμένη η ιστορία της μάχης των Πλατεών. Είχε αρχίσει η σύραξη. Κινόντουσαν οι φάλακες. Ήταν τεράστιες, στη μάχη των Πλατεών, το μετάλλημα. Κινόντουσαν οι φάλακες. Οι Θηβαίοι και οι Πέρσες από μια μεριά, οι Σπαρτιάτες, οι Αθηναίοι και οι Σύμμαχοι από την άλλη. Και οι Σπαρτιάτες δεν κάνανε, δεν πέρασαν στον πόλεμο, γιατί δεν βγαίνανε τα ιερά. Και ο Παυσαλιές είπε να θυσιάζουν συνέχεια. Για να πούνε, λέει, ναι. Και αφού λεγόντουσαν ναι, ο βασιλιάς, περιβαλλόμενος από όσους έχουν κερδίσει οι ιερούς αγώνες, από αθλητές φυσικά, στεφανμένος, ολυμπιονίκες, πυθιονίκες, νεμαιονίκες. Φανταστείτε αυτή τη συνέχεια μεταξύ αθλητισμού, πολέμου, επίδειξης, πόσο καλός είναι ένα πνεύμα τέτοιο ολόκληρο. Περιβαλλόμενος από αυτούς, άρχισαν τη μάχη με αυλό. Γιατί το τονίζουμε αυτό? Γιατί είναι το πιο ασθενικό. Όχι με σάπικες. Η τόνωσή τους δεν ήταν διέγερση μέσω ενός ήχου, ενός χάρτινου, ισχυρού, δαιμονικού ήχου. Το συνδύασαν, το λέω κοδημονικό, γιατί το χάρτινο ήχο του μέλη είναι δαιμονικό. Αυτό που εμάς μας αρέσει. Τα επιπτώντας, για να δείτε πόσο τις διαφορές πάνε. Ο αυλός, αν το γελωδί, αν με πέστηκε. Το κάλλος της μελωδίας τους γύριε. Έτσι έγινε η δική τους αδραναλίνη. Γιατί ήταν από μικρά παιδιά από 7 χρονών προσανατολισμένοι σε αυτό. Τι είναι όμορφο. Επομένως αυτό τι είναι. Πώς το κάνω. Και το ίδιο αυτό αγκείο έχει επίδειξη. Όχι, είναι τη μάχη. Έχει μια κοπή, βλέπω στα μαγαπούς επίσης, τον άλλο που είναι σε άρμα, δεν μπορεί να κάνει κυνήγι. Το οποίο κυνήγι έχει την ίδια απορροφή. Λαγή εδώ, βλέπετε αριστερά, όχι, σκυλιά εδώ. Στο επόμενο, σας έχω και το επόμενο, λαός. Υπάρχει και καταπρόθεση από λιοντάρι. Γιατί κυνηγάς και λιοντάρι από πάνω. Τρώει τον έναν, οι άλλοι πάνε να το εμποδίσουν. Το άλλο κυνήγι, το ύπαρο κυνήγι, ο πόλεμος, η επίδειξη. Όλα μαζί. Έτσι το καταλαβαίνει ο Αθηναίος, έτσι το καταλαβαίνει ο Κορίνθιος. Γιατί έτσι το κατάλαβαν στη Σπάρτη. Αυτό. Αυτό λέω και ξαναλέω. Δεν είναι θεωρία έτσι. Μια ακόμη θεωρία για να κουμπράω τη Σπάρτη. Είναι ακριβώς η αρχή του κλασικού ύπνου. Και οι πρώτες μορφές και οι πρώτοι τότε. Και θα δούμε αργότερα τι πήγε, πώς πήγε, πώς ήταν οι εξελίξεις, πώς καταλήξαμε στο ένα αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει και επιμένω πολύ και γι' αυτό το βλέπουμε τόσο εύκολα πώς να το περάσεις. Αλλά πρέπει να το εμπεδώσεις αυτό το πράγμα. Πλατωνικά αυτά όλα τα είναι. Χίλια. Ένα μεικτό όν, μεικτά εκφράζουν τη δαιμονική τάξη, ξαναλέγουμε αυτό. Δαιμονική τάξη. Κάθε μεικτό είναι ένα τέρας. Ένα τέρας είναι η δύναμη της φύσης η οποία βγαίνει από τους κανόνες που η ίδια έχει για να δείξει πόσο δυνατή είναι. Το τερατώδες. Ως δείγμα, όχι με την έννοια του εμπειρίες, ενώ είναι η γιάντια αυτή, το τερατώδες. Αυτό που δείχνει όλη τη δύναμη της φύσης. Τι κάνει όταν ο διάδειγης, πώς θα μπει σε κανόνες για να παραχθεί κάτι. Αυτά είναι σίγουρα η Σφίγγα, η Χήμερα, η Γοργόνα, τα τέρατα. Δηλαδή τα δυνατά. Δηλαδή οι δαίμονες. Δηλαδή αυτά που συνέχουν την κοσμική τάξη πριν εμφανιστεί ο κόσμος. Ορίστε αυτό εγώ. Σόλυνε. Δηλαδή ένα μεικτό όνειρο είναι λιοντάρι με ουρά φίδι και από πάνω βγαίνει μια, ένα εγωίδες, ένας έρωτος. Ένα μεικτό. Αυτό είναι παντού. Δεν
είναι αυτό για την πίσω στο δείγμα. Το ξέρω ότι σημαίνει κάτι σε αυτό. Ρέστε τώρα. Είπαμε, υπάρχει ο άξονα. Για να στηθεί ένα πράγμα χρειάζεται ένα άξονα. Αυτό που λέει ο Μάρκο με τα περλάμα στα πολιτιστικά, το ίδιο ισχύει στα πράγματα, στου ανθρώπου, στα ζώα. Χρειάζεται ένα άξονα και μια κατοπτρική συμμετρία. Αν δεν ήταν κατοπτρική, θα είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ των δύο πραγμάτων, του ενό και του άλλου. Παρόλο που είναι κατοπτρικά το δεξί και το αριστερό, υπάρχει και διαφορά. Στο αριστερό κατά στην ασπίδα, στο δεξί του. Αυτό τα τυποποιεί όλα. Ο εσωτερικό το λέει προσωπικά. Το αριστερό είναι για να αντέχει και να στηρίζει, το δεξί για να επιτύχει. Το αριστερό είναι η γυναίκα που στηρίζει, που είναι υγρασμένη πάνω στη γη, που έχει τη μονιμότητα, που έχει τη βεβαιότητα για να μπορέσει να γεννήσει και να φτρέψει παιδί. Το δεξί είναι ο άντρας ο οποίος παίρνει το ακόμη και πάει εκείνη. Να. Και όλα τα άλλα, στις στοιχείες των αντιθέτων που λέει ο Πυθαγόρας, που λέει ο Αριστοτέλης που λέει ο Πυθαγόρας. Έχουμε λοιπόν το εραλδικό τύπο, το οποίο υπάρχει μέσα από το λίγο παντού, γιατί είναι ένα πανίσχυρο βήμα, καταπληκτικότητα. Από εκεί βγήκανε σε αθαμνές εκφράσεις τα υπόσημα των εθνών. Έχει μια βαθιά πραγματικότητα από πίσω από αυτό. Αλλά εδώ έχει μια τροποποίηση. Η τροποποίηση ποια είναι. Δεξιά είναι αυτό το φοβερό, η χήμερα. Η οποία όμως κοιτάται τώρα. Γιατί την υπερφαλαγγίζει το θείο με αριστερά. Ο τερωτός πίγασος. Και στη μέση ο τελεοφόρο, ο οποίος του τρεπάει από τη χήμερα. Το βίωμα των λακών. Των σπαθέτων. Να, σε εικόνα. Για να δείτε ότι αυτά που λέμε δεν είναι. Εκφράζεται το βίωμα, δεν το σκέφτεται. Να, γυρίζει. Υποτίθεται το. Ο πίγασος. Ο πίγασος και ο μελεραγών, ο οποίος είναι παιδιά της δαιμονικής τάξης, βγήκαν όταν ο Περσέας αποδιοτόμησε την Μέδουσα. Το φοβερό. Από το αίμα βγήκαν αυτά. Είναι παιδιά τη προηγούμενη, αλλά είναι νέα τάξη. Είναι η Απολώνια τάξη. Έχουν εξακολουθήσει αυτή. Έχουν γίνει πανέμορφα όμω. Άλλο είναι και πανέμορφα είναι. Να. Το αγγείο είναι αυτό. Να υπέροχο. Είναι μέσα. Είναι κύλικε. Έτσι πήγε κάτι. Έτσι πήγε. Σε αγγείο. Να το θαυμαστό καινούριο όρο. Που ενώ είναι δαιμονικό, είχε εξαφανιστεί. Εδώ έχει εξαφανιστεί το ένα σκέλος. Και τα δυο είναι τα ίδια. Είναι πίγαση. Και τα δυο είναι τα θεία νέα όρο. Η νέα τάξη. Και ο νεαρός στο απόλυτο κάτω. Ο άξονας. Όλο το δαιμονικό έχει μπει στην υποδέξη. Στην πειθαρχία του Απόλλωνα. Η τιμωρία των προηγούμενων. Λακωνικά όλα αυτά. Όλα αυτά τα κείμενα είναι λακωνικά. Εκφράζουν το βίωμα του Απόλλωνα στα τέλη του. Τεχνίτες λάθος. Ο Προμηθέας και ο Άρης. Τιμωρούνται. Πάσχουν. Η προηγούμενη τάξη. Ο περίφημος Υπέας, ένας υπερακτικά κινούμενος πάνω σε άλλο νεαρός, ο οποίος έχει από πάνω, πάνω να κοιτάει, λακωνικά. Ο οποίος έχει από πάνω αυτό το περίεργο φυτικό διάκοσμο, σαν ένα είδος φυτού που βγαίνει στο κεφάλι του. Συνοδεύεται στο απάνω μέρος από έναν έρωτα πτερωτό, με στεφάνι, πάνω να στέψει, και στο από κάτω με πτηνά που εκφράζουν το πνεύμα, την πνοή. Παντού πάρα πολύ στα λαϊκά. Την άπτη, την άπτη, την παντού. Για να γεμίσουν το χώρο, παρεμπιπτόντως, προσέξτε, για να βάζουμε και άλλες διαστάσεις, για να βάζουμε και άλλες διαστάσεις στη σκέψη μας. Γεμάτα. Στους γεωμετρικούς και στους πρώιμους αρχαϊκούς με τους μέσους στους αρχαϊκούς χρόνους. Δεν υπάρχει χώρος. Ο Έλληνας έχει απέχθεια για τον χώρο. Τον γεμίζει τεχνητά ή φυσικά, τον γεμίζει τον χώρο. Μπορώ να σας δείξω πολύ καλά βήματα από τη γεωμετρική εποχή.
γεμίσιμα το σκοπό. Υπάρχει όπως και με τον χρόνο ένα πρόβλημα, έτσι και με τον χώρο. Ο Έλληνας δεν θέλουμε χώρο ούτε χρόνο. Θέλουμε το πανταχού παρόν και το αιώνα. Αυτό θέλουμε. Και αυτό κάναμε με διάφορους τρόπους. Από τις Κυκλάδες μέχρι το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία και μέχρι σήμερα αυτό κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε πολύ κακοί συγκεκριμένοι στον χρόνο. Γεμάτο. Φεύγει αυτό το γέμισμα προς το τέλος του αρχαϊκού και στο κλασικό, όταν έχει απόλυτη συνείδηση πια ο καλλιτέχνης, ο τεχνίτης, ο Έλληνας, ο κλασικός, ότι μπορεί να οικοδομήσει μορφές οι οποίες εξαφανίζουν τον χώρο. Τον κάνουν τον χώρο να είναι εξάρτημα του όντως και όχι το να είναι μέσα στον χώρο. Τότε μόνο από μόνο. Όταν είναι σίγουρος ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ιδανιώς τον εξαφανίζει τον χώρο και έχει να πάρει γέμισμα τεχνητό τεράστιο, καθαρές μορφές. Θα σου το δείξω αν θέλετε. Πάμε παρακάτω. Να το τώρα. Τι σημαίνει γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Άλλος κίνημας. Εδώ είναι, δεν βγαίνει καλά, δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω καλά. Η σφίγγα, άλλο κανένα τόπος. Φτερωτή σφίγγα. Η οποία έχει στο κεφάλι ακριβώς αυτό που είχε ο νεαρός έθνος. Ο επιδεικνύμενος στο κάπος. Έχει εξοραϊστεί με την αρχαία έννοια το όλο το πλέγμα της κοσμικής τάξης. Οι δαιμονικές φύσεις έχουν γίνει απολόγητες. Η πλήρης νίκη του απολόγητου νεαρός. Εντάξει, αυτή ήταν η σειρά. Πάμε τώρα στο πιο συγκεκριμένο θέμα. Η γέννηση της λυρικής ποιήσης της Πάτρας. Υπήρχε η ιατρική ποιήση, ένα μεγαλειώδης είδος, ιωνικό. Το ότι γράφεται ιωνικά δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια, εκφράζει την ουσία του πράγματος. Οι ίωνες έχοντας την παρακαταθήκη των παραδόσεων της προηγούμενης τους κατάστασης, όταν μαζί με τους αρχαιούς οικοδομούσαν το αχαϊκό σύστημα, το μυτιναϊκό σύστημα, όπως το πούμε, την χάλκινη εποχή, την εποχή της δεύτερης χιλιετίας, από τα μέσα μέχρι προς το τέλος της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού. Αυτοί που είχαν αυτά τα κατάλοιπα μέσα τους, είχε καταρρεύσει το σύστημα, αλλά υπήρχαν σαν τεχνικές, σαν παραδόσεις, σαν μύθοι, σαν παλιές ιστορίες μεγέθους από τους ήρωες. Τους δικούς τους ήρωες, οι ιστορίες δεν είχαν καμιά σχέση με αυτούς. Έχοντας λοιπόν κουβαλώντας αυτή την παράδοση μέσα τους, στα νέα σπίτια που χτίσαν γιατί τους έδιωξαν οι άλλοι, στην Ιωνία, γέννησαν κάτι εμπνεόμενο από το νέο βίωμα του κάμους, αυτό το έτος. Το δωρικό βίωμα σε ιωνικό βάθρο και σε ιωνικό πεδίο. Αυτό εννοώ η έμπνευση. Όπως η Αθηναία, η Αττική κάνουμε καταπληκτική καινούργια τέχνη στη γεωμετρική εποχή εμπνεόμενη, το ίδιο αυτό εδώ. Στην επικοινωνία. Και βγαίνει η επικοινωνία των παλιών ηρώων, αλλά το καινούριο βίωμα εκφράζεται στα πάνω. Σας έχω πει το χαρακτηριστικό που πληγώνεται ο Μενέλαος, το λέω γιατί είναι εντυπωσιακά χαρακτηριστικό αυτή τη συνύπαρξη, σαν να κάνει διαστρωμάτωση μεταξύ του ιωνικού και του δωρικού πνεύματος, του ιωνικού υποβάθου, του ιωνικού περιεχομένου και του δωρικού πνεύματος, που πληγώνεται ο Μενέλαος, τρέχει το αίμα, πληγώθηκε. Εκεί που πληγωνόταν γιατί ήταν ο χάρτινο δόρκα, στα βρέφη να φορά σε έτσι και τι υπόλοιπε ο χάρτινο δόρκα μέχρι μέσα. Οπότε η βασική βάση του πληγή ήταν στην κάτω κοιλία, όπω λέγεται. Μεταξύ ομφαλού και ενδύων είναι ο θάνατο, ο Άρης, το επικίνδυνο πράγμα. Σε έναν αρχαίο πολεμιστή, όπω ήταν εμπλισμένο. Πληγώνεται λοιπόν κάπου εκεί, απλώ η Αθηνάδο τον προστάτησε και πέσε εκεί που ήταν τα όχανα του φόρακα και τούτο και εκείνο. Εν πάση περιπτώσει, πληγώνεται, τρέχει το αίμα στους μυαλούς και ο ποιητής κάθεται και ασχολείται με σειρά στίχων για να πει
πόσο όμορφο είναι το αίμα στους όμορφους μυρούς του Μενέλα, όπως όταν ελεφαντοστότος σκαλίζει καλλιτέχνης βάρβαρη από την Καρία ή από την Αιωνία και το διακοσμεί με φοινικού χρώμα. Πώς έρχεται στο κουτουά μας το πράγμα. Αυτή η παραμίληση πώς έρχεται στο κουτουά. Σκέφτομαι. Το λέω σαν χαρακτήρα του πάγου πλήθος παράδειγμα. Αλλά είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Ακραίο για την νεωτερική ευαισθησία. Ο άλλος πάει να πεθάνει και αυτός μου λέει είναι όμορφο το αίμα, είναι όμορφο. Μα αυτό λέει και ο τελευταίος όμως. Σε αυτά που σας διάβασα. Όταν καλεί τους νέους να μάθονται στη μάχη στο Μεσσηνιακό πόλεμο. Τους κάνει δίδαγμα. Τους λέει εσείς είστε στην ακμή. Ό,τι και να γίνει στον χρόνο δεν σας αφορά. Και να πεθάνετε στη δόξα σας. Δεν πρόκειται να προσθέσετε τίποτα στην ακμή σας. Επιχειρηματολογία. Το λέω με την ίδια έννοια που λέω, προσέξτε την επιχειρηματολογία, την εικόνα του ομίλου. Ωραία. Σε βάση λοιπόν του επίπεδου, ο επιμολύωνας λοιπόν, εμπνεόμενος φτιάχνει το έπος. Το περιεχόμενο είναι αυτό, δημοφή του είναι ένα επιβλητικό μέτρο, το οποίο με την κατάλληλη επεξεργασία του λόγου, τις εικόνες, τις ισχυρές εικόνες, την διάθεση του λόγου, τους ήχους που ακούγονται στις λέξεις όπως η μία συνοδεύει την άλλη. Από τη μορφή λοιπόν που θα βάλει και με τη βοήθεια ενός επιβλητικού μέτρου του δάχτυλου, παμ, παραμ, παμ, παραμ, αυτός είναι ο ρυθμός που ταιριάζει με το ευρωϊκό, φτιάχνει το έπος, αυτό το θαύμα. Μια παραλλαγή του έπους είναι η ελεγία. Κάπως το χαλαρώνεις αυτή την επιβλητική κίνηση. Κάπως όμως μονότονη. Τη χαλαρώνεις κάνοντας δύστιχα. Όπου το δεύτερο έχει ένα μέτρο λιγότερο. Γιατί για έξι έχεις πέντε πόρτες. Κάνεις μια ποικιλία και σπάς τη συνέχεια οικοδομώντας δύστιχο, 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 δύστιχο. Ήδη θες μια ισχυρότερη μορφή στο τεχνικό μέρος του θέματος. Όχι στον λόγο όπως κυμαίνεται και χρησιμοποιεί εικόνες ότι είναι επιβλητικός, ότι η ταχονία και τα σύμφωνα είναι υπολογισμένα για να έχουν ένα έξοχο αποτέλεσμα. Όχι στην ίδια τη μορφή του ποίηματος. Αυτό το πράγμα εκφράζει μια άλλη κατάσταση πια. Είναι καλό για να κάνεις γνωμολογίες, να λες αυτό και εκείνο, για να καλείς τους άλλους σε μάχη. Κατεβάζεις κάπως από το ηρωικό προς το χρόνο που βιώνω εγώ τώρα. Αλλά η πλήρης απελευθέρωση γίνεται με την επινόηση ενός νέου είδους. Δεν είναι βασισμένο καθόλου στο επικό, όπως το ελεγιακό είναι βασισμένο στο επικό. Και αυτή είναι η γέννηση του λυρικού ποίηματος, που στη δομή του σημαίνει τη λατρεία της μορφής καθαρά πια. Τι εννοώ, εκεί που έχεις ένα μέτρο και μια ποικιλία στο ελεγιακό μεταξύ των 6 και των 5 μοδών, εδώ έχεις μια τελείως διαφορετική και πολύ περίπλοκη δομή των μέτρων. Τα οποία μέτρα μπαίνουν σε ένα τέτοιο τρόπο ώστε να κλείνουν σε μια στροφή ή σε δύο στροφές. Δεν έχει μια συνέχεια, μια ροή όπως έχει το επικό, που μόνο το θέμα σου το τελειώνει. Μόνο το περιεχόμενο, μόνο το τι έχει να πει, λες και εγώ σταματάω. Ο ραψοδός σταματάει και γι' αυτό η ραψοδία από εκεί που τελείωσε έρχεσαι εσύ το πέρασε και συνεχίζει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στην ουσία θα μπορούσε να συνεχίσει κι άλλο σε κάποιο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα που να το διακόπτει μορφολογικά. Σου τελείωσε το θέμα, δεν έχει να πει τα πάντα και τελειώνει. Μορφολογικά αυτό δεν είναι τέλο. Θα μπορούσε να συνεχίζεται κάπου από 200, 500, 1000 από μισή. Και όπω συνεχιζόταν. Και η ραψοδία σαν το συνίσθημα. Ότι μπορεί να το συνεχίσει χωρί φθορά
του καλλιτεχνικού, του αισθητικού αποτελέσματος. Το ειδικό ποίημα ήδη από την μορφολογία του είναι κάτι άλλο. Είναι δομημένο όπως ένα ανθρώπινο σώμα ή ένας ανθρώπινος κύριος. Στέκεται. Έχει πρώτο, δεύτερο, πέμπτο, δέκατο στίχο, ορισμένους στίχους, επαναλαμβανόμενο, στροφό, επιστροφή, τρίτο, τελειώσαμε. Κλείνει. Κλειστή μορφή. Να ηγέτης της κλειστής μορφής του πέρατος. Αυτό που είναι άφτακες. Άρα που είναι η καλή εικόνα της ιδιότητας. Και η καλή εικόνα της τελειότητας. Γιατί όλα αυτά τι αποκοινώ. Ότι δεν τους λείπει τίποτα. Αυτή είναι η ουσία της αιωνιότητας. Δεν κοιτάμε την αιωνιότητα για να έχουμε άπειρη διάρκεια, να την κάνεις τι. Χάος είναι, χαλασμός είναι, φθορά είναι. Θέλω την αιωνιότητα με την έννοια να μην μου λείπει τι. Το ένα αντιπαστάτω, σε μια απόλυτη συνέπεια. Όπως η συνέπεια των γεωμετρικών εκείνων που δείχνουν τον πόλεμο, τη μάχη, την επίδειξη, το χορό, τον αθλητισμό, σαν μια συνέπεια. Έτσι και τώρα. Ο θείος χρόνος, αιωνιότητα, ο ηρωικός χρόνος, ο μυθολογικός και ο παρόν χρόνος συμπλέκονται σε ένα συνεχές που οικοδομείται μορφολογικά έτσι όπως εσύ. Ισχυρά μορφή, τεχνική, τεχνολογική μορφή, πώς να το πω. Ισχυρά δομή, ισχυρά διάβαση. Θέλεις το γόνατο, θέλεις το χώρο των εδίων, θέλεις το χώρο του σκύλου, θέλεις το λαιμό, θέλεις διάφορση, θέλεις δομή. Η ομορφιά χωρίς δομή δεν υπάρχει. Ομογενή ομορφιά δεν υπάρχει. Το ίδιο κάνεις και στο ποίημα. Αυτό είναι το λυρικό. Το αρχαίο λυρικό, αυτό το βλέπω τώρα. Συγχαίρεται καθόλου. Και αυτό γεννήθηκε στη Σπάρτη. Από ποιον γεννήθηκε στη Σπάρτη. Προσπάθησα να σας το περιγράψω. Μπορούμε να δείξουμε, να έχουμε παραδείγματα πολλά και όταν έχουμε χρόνο άλλη φορά να το συνεχίσω αυτό, αλλά θέλω να σας κλείσω σε ένα πράγμα. Από πού γεννήθηκε στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη γεννήθηκε από τον Αλκμάνη. Είναι στην αρχή. Ο πρώτος που έκανε λυρικά. Μέχρι τότε, όταν λέμε θέλει ποιήση, εννοούμε τη μουσική. Εννοούμε όλο τον υψηλό πολιτισμό, τον μη παραστατικό, δηλαδή αυτό που δεν είναι ζωγραφική, κινητική και αρχιτεκτονική. Ότι έχει σχέση με τον λόγο και με τη μουσική. Όλα αυτά πηγαίνουν μαζί. Μα λένε οι αρχαίε πηγέ ότι με έτσι αναλογισμένο σημείο, όλη η μουσική ήταν μουσική επένδυση για επική ποιήση. Η κιθάρα και ο αηδό. Που λέει τα κλαίρα των παλαιών ανδρών. Τον ήρωα. Προσέξτε. Ο χρόνος είναι πέρα. Δεν είναι ο δικός μου. Αυτό που λέει ο Όμηρος είναι κοίταξε πόσο καλή ήταν τότε. Αυτός αισθάνεται πεσμένος. Ο Δωριέφης όταν αρχίζει αισθάνεται ότι είναι αυτός στην κορυφή. Άρα μιλάει με τους θεούς, με τους ήρωες, επίσης όλες. Όταν γεννιέται η λυρική ποιήση. Χρειάζεται ένα μοντέλο, ένα τρόπο ζωή, μια αφιέρωση, μια πίστη, ένα αποτέλεσμα, όχι απλώς βαφκαλισμός. Χρειάζεται ένα γερό βίωμα και μια γερή πράξη, πράξη και λόγος μαζί, όπως είπε ο Γερμανός ποιητής, για να στηρίξει αυτή την υπέροχη αλαζονία. Και όταν το κατάφερε, βγήκε η ποιήση. Φρέθηκε η μορφή που εξέφραζε την πραγματικότητά τους. Η μουσική λοιπόν ήταν επένδυση στο έπος. Αντεπένδυση στο σύμπτωση που η ύμνη ήταν επική, εξάπτωτε. Ένας επιθετικός ρυθμός. Αλλά μόνο η λύση. Όπου η ποικιλία ήταν ποικιλία στο τι λέγεται και στον τρόπο που λέγεται, φυσικά. Αλλά όχι στη δομή, τη μουσική και την ποιητική. Όταν έγινε η πρώτη κατάσταση της μουσικής, έγινε η μουσική έτσι ώστε να εκφράσει τη
το λυρισμό, τον ποιητικό λυρισμό. Και συνέγραψαν όλες τις πάρτι γι' αυτό. Ο Τέρμανος ήταν λέσβος, ο Μέγας Τέρμανος. Κέρδισε τα πρώτα κάρνια αγώνες μουσικούς στη Σπάρτη. Γιατί στη Σπάρτη, γιατί στη Σπάρτη γεννιόντουσαν, ρίζωναν και άρπαζαν αυτά. Και από εκεί πήγαιναν από το παιδί. Όποιος ήταν καλός αγώνας στη Σπάρτη τότε. Ο Τέρμανος, λέσβος. Ο Φαϊτάς, κριτικός. Και ο παλιός αυτός. Ο Πολυγυμνίστος Αγίος συνέγραινε στη Σπάρτη. Εδώ ήταν ο άνθρωπος μας. Ο Αλκμάν ο ίδιος, που είναι μεγάλο θέμα, ο Αλκμάν ο ίδιος αυτό περιγράφει. Για να μπορώ να το βρω. Αυτό περιγράφεται ο ίδιος. Και με μια σπαρτιατική αλαζονία λέει ότι δεν είναι αυτό. Το είπα πριν. Μια σπαρτιατική αλαζονία λέει ότι δεν είναι αυτό. Εδώ, κυριολεκτικά. Θα σας το βρω μετά. Ψάχνω τώρα. Αυτός όμως αρχίζει τη λυρική ζωή στη Σπάρτη. Τη λυρική ποιήση. Και αρχίζει, αναγκάζει τη μουσική να γράφεται για τη λυρική ποιήση. Για από τότε. Που σημαίνει ότι η ίδια μουσική αρχίζει και διαφρώνεται διαφορετικά από τη σχετικά πλούστερη κατάσταση όπου το ρυθμό του εξαμέτρου με τις ποικιλίες του, δηλαδή να βάλει σπονδύο, ήταν η δεδομένη κατάσταση. Άρχισε λοιπόν όλη η ανάπτυξη της μουσικής εδώ, στα κάρτα. Δύο-τρία παραδείγματα από τα Ρουμάνα. Προσέξτε, του Ταΐρη το γράφει. «Έλβουσι δωρέων κορυφέτε και φάραγες, πρόον έστε και χαράτε, ήλα τερπετά τόσα τρέφει με έλενα γέα, σύρεστε ο εσκόη και γένος μελισάν, και κνόδαλα υπέρθες η πορφυρέα σαλός, έλβουσι διονών φύλλα τα νησιτέρων». Έτσι αρχίζει. Τι λέει, νύχτα στον Ταΐρη, κοιμώνται οι κορυφές των βουνών και οι φάραγες και τα αγροτά, αυτά που εξέχουν από τα βουνά και οι χαράδες και τα δάση και τα ερπετά, όλα όσα τρέφει, ό,τι ζει πάνω, ό,τι κινείται, όλα τα ζώα που κινούνται πάνω στην γη. Και η άγρια, τα άγρια θηρία και το γένος των πελισσών και τα πνόδωρα που βρίσκονται στα βάθη των θαλασσών δίπλα. Έρθουν συγγειωνών φύλλα τα νυπτερίγων, κοιμώνται και τον τα φύλλα των πτηνών που έχουν την γρήγορη κίνηση, των πετρινών των πουλιών που έχουν την γρήγορη κίνηση στις περιοχές τους. Ένα εκπληκτικό, γυρικό, μια έκφραση του κάλους που βλέπει, που αισθάνεται, που το και το, και το εκφράσει. Πολλάκης διάρκειος του Δεήλου. Με το Δεήλου προφανώς ήρθε από την Σάρτησα, το Δεήλου ήρθε. Πολλάκης δεν κορυφές ωραίων, ο Κασιής η άδη πολύφανος εορτάν, χρήσιον άγγος έχουσα μέγαν σκύφων, οι ατεπιμένες άντρες έχουσιν, γερσί λεόντιον εν γάλασίς ατυρών, ετήρησας μέγαν άτρεφων αργυφόντεα. Προσέξτε τι γίνεται, μόνο ακουστικά. Τι λέει ο περίφημος Τυρός που ήταν στην Άρτη με την Ορφία, να μιλήσουμε την Κυριακή γι' αυτά. Αλλά είναι στις κορυφές των βουνών όπου ευχαριστεί τους θεούς η πολύφανος εορτή, με τις τάδες πάνω στον Ταΐρη, πολύφανος με πολλές φεγγοβολιές από τις τάδες και τους αρέσει τους θεούς να το βλέπουν αυτό και η Άρτη της γυρίζει έχοντας αχρήσιον άγγος μέγαν σκύφων αλλά χρυσό, αλλά σαν αυτό που έχουν οι ποιμένες ή αντιποιμένες αν δεν σέβεσαι και έχει στα χέρια γάλα από λιοντάρια, πολέμης και
και τήρησε τυρών μέγαν άτρεφων αρχιφόντεα του ειδικού ιερών τυρί της Αρτέμιδας. Αυτή είναι η λυρική ποιήση, έτσι αρχίζει. Τώρα οι θεοί μας συγενείς, εκεί με αυτό που κάνουμε. Δεν τραγουδάμε τα έπι και τα κλαίη των ιερών. Εμείς είμαστε ήρωες. Εμείς τώρα. Αυτό είναι το δερκόβιο. Αυτό εκφράζει η λυρική ποιήση. Χρησιμοποιώ όλο το μεγαλείο του ηρωικού, για να το πω έτσι, για να πει εγώ τι κάνω. Ακριβώς όπως ο νεαρός εκείνος πάνω στη μάχη λέει, τι με νοιάζει τώρα εδώ, θα πετάξει κάτω του, κοίταξε πόσο καλός είναι. Αυτό να προσέξεις, άσε τα λόγια. Άσε το ποιος θα νικήσει, άσε το ποιος θα κάνει, ποιος δεν θα κάνει, ποιος θα φτιάξει. Άσε το. Όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται. Αφού γεννήθηκαν θα πεθάνουν. Τι σε έρωσαν. Και μαζί με αυτά, θα δείτε τις παρατηρήσεις, ήδη στο κατάμα, η πρώτη κοσμογονική ποιήση υπάρχει εκεί. Δεν έχω χρόνο τώρα να σας πω, δεν θέλω να σας απασχολήσω με αυτά, σκεφτείτε το, το συζητάμε. Η πρώτη κοσμογονική ποιήση. Υπάρχει ένα χάος και μέσα στο χάος μπαίνει μια τάξη. Και αυτή είναι η τάξη καινούργια τώρα για κολόνια. Νιλεά, λεπτά, δεντρακός, νιλεείς, δανάγκα, ξεχνήνει ένα στίχος. Λεπτή, λεπτό μονοπάτι. Νιλεείς ανάγκη. Ανάγκη που δεν είναι. Ανεξίλαστος ανάγκη. Νιλεείς, τρομερή, φρεκτή, φοβερή ανάγκη. Επικρατεί γύρω. Αλλά μέσα σε αυτή τη φοβερή ανάγκη υπάρχει μια, ένα λεπτό μονοπάτι. Της αιωνιότητας. Αυτό το δίνω. Μπορώ να σας τα πολλαπλασιάσω. Έχει μείνει ένα μεγαλύτερο σε πάπυρο, ένα μεγαλύτερο από το μάτι, που είναι από χωρικά παρθένων, κοριτσών. Στη Θεά, τη μεγάλη Θεά, την Άρνη. Όπου μπαίνει μέσα η αναφορά στους δυόσκουρους, πειράγματα μεταξύ των κοριτσών, μεταξύ τους. Επίσης αυτή είναι πολύ όμορφη, τι δεν είναι, συνεχής πραγματικότητα έρεται στο ίδιο επίπεδο όπως μιλάς για τους βιώσκους, όπως μιλάς για την άτομη. Και αυτά ευχαριστούν την άτομη. Γίνονται οι ίδιοι οι άνθρωποι αγάλματα Θεών. Συμπεριφέρονται σε αγάλματα Θεών. Μιλάνε σαν αγάλματα Θεών. Και αυτό είναι το κυρίαρχο βήμα. Αυτό είναι εκείνο που καθορίζει την ύπαρξή τους. Το υπαρξιακό βήμα. Και όλα τα μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο. Όλη η μέρη, όλη η φροντίδα που λέγαμε την άλλη φορά για τον χρόνο, μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Τι ώρα είναι. 10. Να τελειώσω. Πάλι με ορισμένες εικόνες. Προσπαθώ να το συγκοσταθμίσω, ξέρω ότι είναι πολύ και συγχωρήστε με, παρασύρομαι, αλλά όπως σας είπα, έχετε υπομονή, σιγά σιγά οικοδομούμε κάτι. Αν έχετε υποχωρή, θα δείτε τι είναι το αποτέλεσμα. Να πάμε λοιπόν, να περάσουμε από αυτό στις εικόνες. Πώς το περνάω στο άλλο σκέλος. Με βλέπετε, με ακούτε. Ναι, πατήστε το. Ποιο, το καλάκι. Το πάτησα. Αυτό είναι το πρώτο. Θέλω το επόμενο που είπαμε. Α, εντάξει, ευχαριστώ. Αμεσότητα. Τι εννοώ, αμεσότητα. Ένα τύπο. Έχει μάχος όλε δαίμον. Αρμάχο. Έχει την καρδιά μου κάτι με σφίγγει, ένα άγχος, ένα βάρος στην καρδιά μου. Όλε πριε δαίμον. Όλε δαίμον. Μα ήταν κοινός.
βιωματικά εκφραζόταν, γιατί έχει αυτή την, την αίσθηση του αυθαίρετου, ο Απόλλωνας. Το όνομα του Απόλλωνα είναι σχέση με το απόλυτο. Ο ίδιος ο Αισχύλος, όταν η Κασάνδρα λέει «Ω Άπολλων, Άπολλων, που με κατέστρατσες». Ο Ου λέει «Δεν γνωρίζει να την πάει». Αισθάνεται ο άνθρωπος για τον οποίο γράφει ή ο χορός για τον οποίο γράφει. Γιατί μουσική, ποιήση και χορός πήγαιναν μαζί. Όλα τα χορευόντουσαν, τραγουδιόντουσαν, μουσικόντουσαν. Πώς να το πω. Όλα μαζί. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσω όσο μπορώ πιο γρήγορα, επαναλαμβάνομαι. Αλλά θέλω να σας καταδείξω ότι είναι μέρος του τι έγινε εκείνη την πρώιμη αρχαϊκή εποχή, είπαμε σιγά σιγά. Γύρω στο 600-580 που θα είναι το τέλος κατά τον Ιούνιο να φτάσουμε αυτό. Και τα άλλα μια καταπληκτική σπαρτέτικη κεφαλή είναι στη Νέα Υόρκη. Ένα καταπληκτικό κεφάλι. Ένα αριστούργημα. Προσέξτε τη δομή όμως. Την ανισόρροπια. Εντάξει, την πλάγη όψη. Μεγαλείο σκέπτο. Έχει μια ανισορροπία το δεξί και δεξί. Ήταν μια σπαρτιατική, αυτό που σας έδειξα στο Αγίον, ο Πίγασος και η Χήμερα και στη μέση ο Ελεοφόντης, επαναλαμβάνεται στις όψεις, επαναλαμβάνεται στα σώματα, επαναλαμβάνεται στις κατασκευές. Μια ορισμένη ασυμμετρία στην κατοπτρική συμμετρία, η οποία είναι τόσο διαδεδομένη που δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μερικές φορές δεν είναι υπερβολική, σαν το κάνει επίκαιρος ο άλλος. Και φυσικά υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Σας είπα ότι πιο μεταφυσική, βεβαίως, έχει και άλλες αναγνώσεις. Το σύγκομα αυτό είναι μια υπερηφάνεια του ματιού. Ξέρει πόσο καλός είναι. Ξέρει ότι είναι άδαλμα του Απόλλωνα. Και το εκφράζει. Προσέξτε τώρα άλλες όψεις. Αρχαίων αδερμάτων, κεφαλών, αρχαίων πλουτών, η φωτογράφηση αρχαίων πλουτών είναι καθεαυτή μια τέχνη. Εάν σας δείξω μερικές φορές ήδη πράγματος φωτογραφίες από πολύ καλούς φωτογράφους, συνήθως ήταν Γερμανοί, πολύ καλούς φωτογράφους, θα πείτε είναι το ίδιο τόσο. Δεν το πιστεύετε, αν θα σας το δείξω. Γι' αυτό καμία φωτογραφία δεν αναπληρώνει το να πάμε να το δούμε το κάθε πράγμα. Και δόξα τω Θεώ, αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν γύρω μας στην Ολυμπία και από εδώ και από εκεί πάρα πολλά μπορούν να αναπληρώσουν, να υπεραναπληρώσουν την έλλειψη από την φωτογραφική αυτή, από τον προβληματισμό αυτού του φωτογραφικού. Να σας περάσω γρήγορα. Δέστε αυτό το... Αυτό βλέπετε αυτά που εξέχουν στον άνθρωπο και στην πλάτη. Είναι ένα εξαιρετικό άλογο, είναι το ιδιώδες του σπαρτιατικό. Όπως αυτό που περιγράψει, είχε μια μορφολογία. Πλατή, σωμή, σκληρή διάφραση, τρομακτικά σκληρή διάφραση, μεγάλη γύρανση. Όχι όγκος τελώριος, αλλά εξαιρετικά γυμνασμένος. Ήταν μια ολόκληρη μορφολογία την οποία αναπτύσσουν στα θεωρητικά, θα σας φέρουν, άμα τα παίρνετε αυτά που. Τα ερευνητικά και τα συνολικά. Ένα εξαίρετο είναι αυτό. Γιατί σας λέω, αυτό δεν βρέθηκε μόνο. Ούτε έχει καταγωγή από εδώ, όπως είναι το. Το κεφάλι, αλλά δέστε το. Δέστε το πρόσωπο. Είναι σαν να βλέπετε το πρόσωπο του Πλού. Το βλέπετε. Αυτό βλέπετε στην κάτω Ιταλία, στον Τάρτα. Άρα ήταν τη Παρτιατική. Η τέχνη έτσι κι αλλιώ, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι η μορφολογία του ανθρώπινου σώματος και είναι αυτό το χαρακτηριστικό τη κεφαλή. Όσοι θέλουν περισσότερα, α δούνε την ανάπτυξη που έχω κάνει. Ήταν στα άλλα τα άνθρωπα. Άρα έτσι το ιδιώδες, ποιο είναι το νόημα, προσέξτε, λέμε το ιδιώδες, ποιο είναι το νόημα.
Όλος ο κόσμος οικοδομείται γύρω από εκφράσεις του απόλυτου. Η έκφραση του απόλυτου, αν δεν υπήρχε έκφραση του απόλυτου είναι, δεν θα στεκόταν ο κόσμος. Εάν δεν υπήρχε έκφραση της αιωνιότητας στον χρόνο, δεν θα υπήρχε ο χρόνος. Αν δεν υπήρχε έκφραση του είναι στο φαίνεστε, αν στο φαίνεστε δεν εξέφραζε του είναι, δεν θα υπήρχε φαίνεστε. Υπάρχει μια ίδια σκέψη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Άρα όλα αυτά είναι όψεις ενός και του αυτού απόλυτου είναι αιώνιου. Όλα αυτά όλος κόσμος. Ποια είναι η ειδική έκφραση του απόλυτου μέσα σε όλο αυτό που είναι όψεις? Η κοσμική τάξη, που είναι κόσμος, δηλαδή είναι όμορφο πράγμα. Οι Έλληνες είπαν τον κόσμο, κόσμο. Το άπαν, το σύμπαν, την είπαν στην πραγματικότητα. Όλοι τα λέμε με άλλες λέξεις εκτός από τον κόσμο. Κόσμος θα πει όμορφο πράγμα. Μόνο οι Έλληνες είπαν κόσμο. Γιατί το ίδιο είναι όμορφο. Γιατί είναι η τάξη, γιατί η περιοδικότητα, γιατί η κουλή, γιατί πάμε στον ταΐδη, που λέμε αυτά. Όμως, οι εκφράσεις του κάλους μέσα στην ανθρώπινη, μέσα στον κόσμο, είναι πολλές ειδήσεις. Η κορυφαία για τον Έλληνα είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Αυτή είναι η θέωση για το κλασικό βήμα. Ο Έλληνας θέλει τη θέωση από τότε που έκανε τα κυκλαδικά και προσπαθούσε να δώσει τη μορφή της πραγματικότητας, τη σχηματική τότε που είσαι να καταλάβει, μέχρι τη θέωση που θέλει ο μοναχός του Άγιο Όρος. Το ίδιο θέμα. Περνώντας από το κλασικό. Ακριβώς το ίδιο θέμα εμείς, οι Έλληνες. Δεν μας νοιάζει ο χρόνος. Και όσοι προσπαθούν να μας κάνουν να μας νοιάζει ο χρόνος, μα κακό μας κάνουν. Δεν είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, πώς να το πω αυτό. Μια φορά πήγε να πει η ηγεμονία, η Σπάρτη. Όταν πήγε η Σπάρτη να εξελιχθεί στην ηγεμονική της γεωπολιτική επεκτατική πολιτική που είχε όταν άρχισε την Ισπανική Πολέμη, ο Απόλλωνας τη σταμάτησε. Υπάρχει συμβολισμός αυτά. Όχι παραπέρα. Άρα τι, δεν θα σας σέβονται όλοι. Αφού είστε τόσο καλοί, δεν θα σας σέβονται όλοι. Οι Κορίνοι δεν λένε κοίταξε κάνουν αυτή. Οι Αθηναίοι δεν λένε κοίταξε κάνουν αυτή. Τι παραπάνω θες. Έχεις το άπα. Θες το λιγότερο, να πας να πάει στον άλλον από το αυτή. Ο σκοπός δεν είναι να πάει στον άλλον από το αυτή. Ο σκοπός είναι ο άλλος να σε θαυμάζει. Αυτό είναι το νόημα το δωρικό. Αν ο άλλος αντιδράσει γιατί δεν το αρέσει, γιατί είναι από τις ομίχλες του Κέντρινγκ, εντάξει. Ας δούμε τι θα γίνει στην ιστορία. Ποιος είναι ο άλλος. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, η ιστορία είναι άλλη. Αλλά λέμε. Αυτό είναι το νόημα. Άρα η ανθρώπινη μορφή, όπως εκφράζει όλο το ιδεώδες της τελειότητας, έπρεπε να φτιάξουν αυτό που εκφράζει το ιδεώδες της τελειότητας. Λέει αυτός ο Γερμανός που σας έγραψα. Ο Φάιφ. Όταν υπάρχει ένας εκπληκτικός δορισμός μέσα στη μεγάλη εργασία που έχει την Αττική. Δεν θα φτάσουμε εκεί. Σας το λέω προληπτικά. Όλο το κλασικό ιδεώδες είναι δωρικό. Σύμβολο. Όταν οι Αθηναίοι θέλουν να εκφράσουν την νίκη τους με ευχαριστήρια στο Θεό για την νίκη τους στο Μαραθώνα, που τον έκαναν μόνοι τους και δεν τους βοήθησαν τις Σπαρτιάτες, σαφώς έτσι είναι. Όταν όμως θέλουν να εκφράσουν την νίκη τους, τα ευχαριστήρια για την νίκη τους από τα λάθυρα του Παρθενώνα, τα βασικά, φτιάχνουν το θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς, δωρικό λειτουργεί. Αυτή είναι η μικρόφωνη των Ιών. Αυτοί έχουν επενδύσει στην πολιτική του ότι είναι Ιώνες. Ότι είναι αυτή η γεωπολιτική δύναμη όλων των Ιών τη Μικρά Ασία, που είναι μια ατμάζου, ήταν μια ατμάζουσα κατάσταση και τότε έχει πέσει στι ηγεμονίε από εδώ και από εκεί τι Ανατολικέ. Άρα έχουν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον να το τονίσουν αυτό που έτσι και αλλιώ αντιθεί. Και διαλέγουν όμω δωρικό ρυθμό στην αρχιτεκτονική του θησαυρού και δωρική διεκτική. Και όταν στη μεγάλη τους αυτή κάνουν το μεγάλο τους ναό, το κόσμο του κόσμου, τον άξονα του κόσμου, τον Παρθενώνα, είναι δωρικός ναός. Στην πρωτεύουσα του Διονυσμού είναι δωρικός ναός, στη μεγάλη εκπομπή. Όλο το δωρικό λοιπόν ήταν ένα πρόλογο, μπορούμε πολλά να λέμε εδώ. Το προσέχει αυτός ο Γερμανός και η εποχή του τάδε 470-450 αναφέρεται στην Ολυμπία, στα Γάμστρα, στα λεπτά της Ολυμπίας, που είναι δωρικά. Όλος ο πέμπτος αιώνας η κριτική
είτε είναι εντολική, είτε υπερπολισιακή, είτε αττική που είναι αττικός νομισμός. Αναλυτικά αυτά που γράφουν τις θερματολογίες, τα διάφορα κάνουν. Η εποχή του 470 και 50 μπορεί να θεωρηθεί η Απολώνια, γιατί σε αυτή ήταν οι Έλληνες όλοι την ουσία του Απόλλωνα πλήρως να εκφράσουν σε εικόνες. Το καταλαβαίνουν οι Γερμανοί και δεν το καταλαβαίνουν εμείς. Προσέξτε τι λέει. Να εκφράσουν πλήρως σε εικόνα όλη την ουσία του Απόλλωνα. Αυτό είναι ελληνικό. Δεν κρύβεται τίποτα. Το φαίνεστε δείχνει τα πάντα χωρίς ελάττωση από κάτι που υπολείπεται και έχει μείνει κρυφό. Γιατί μόνο όταν και όσο το αίμα τους πυρπολιόταν, τα σώματά τους φωτεινά, ισχυρά και με απόλυτη ένταση, η γλώσσα τους από ρυθμική δύναμη, ο Γερμανός ήταν. Η γλώσσα τους, προσέξτε μου στη διαλέγεια, δεν καινοτυπίε σαν τις δικές μας δεκάριες λόγους ότι είμαστε παθολικοί. Προσέξτε μια κουβέντα που λέει. Μια κουβέντα. Η γλώσσα τους από ρυθμική ισχύ να καίει καθαρή και θανάσιμα γέρια. Καθαρή και θανάσιμα γέρια. Η λέξη σου. Το πνεύμα τους υψηλό, θεμελιώδες και γεμάτο από την κοσμική τάξη. Το ίχνος τους αδέσποτο. Και με τον ίδιο τρόπο γεμάτο και περιορισμένο, αδέσποτο και με τον ίδιο περιορισμένο από δέος και αποφασιστικότητα, προσέξτε μια κουβέντα που σου λέει αυτός. Τότε ήσαν οι Έλληνες έτοιμοι τον ύψιστο Απόλλωνα να φτιάξουν. Να το κύριο. Εδώ, ορατό, όχι κρυφό. Όχι στα πάθη του υποσυνείδητου ή του συνειδητού. Ορατό. Ή να ανοίξουν αυτό που ο ίδιος ως απόλυτη έδινε, ως ύψιστος έδινε. Αυτό είναι. Μόνο άμα το δεις έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλιώς δεν πατώσουν μανία με την σωματική ομορφιά. Μόνο άμα το δεις έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σπαρτιατικό θα το χρησιμοποιήσουμε, θα το χρησιμοποιώ στις αναλύσεις. Σπαρτιατικά όλα αυτά είναι μια ορισμένη τεχνολογία, να το πω έτσι. Βλέπετε σε παραστάσεις πολύ πρώιμες η διαφορά στα μάτια. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία σε βοηθάει να πεις. Και θέλω να σας καταλήξω σε κάτι άλλο τώρα, τα περνάω γρήγορα. Είναι όλα αυτά σπαρτιατικά, είναι ορισμένη τέχνη σπαρτιατική. Αλλά θέλω να καταλήξω σε κάτι. Αυτό ο διάφορος βρέθηκε στους Δελφούς στη δίπλα, απέναντι της Αυλώτα Αθηναία, σε ένα βόθρο αρχαίο. Δηλαδή, οι αρχαίοι είχαν καταστραφεί πράγματα και όταν είναι ιερά πράγματα, δεν τα πετάς, ανοίγεις ένα βόθρο και τα θάβεις μια στιγμή. Και αυτό είναι πολύ τιμό, γιατί σε πας και σήμερα για τα ψάχνεις και τα ανοίγεις. Και λέω, κοίταξε εδώ. Τι κάναμε αυτό. Σε ένα τέτοιο λοιπόν φόβρο βρέθηκαν ένα σωρό χρυσελεφάντινα αγάπη, κομμάτια. Από ελεφαντιστό με χρυσές διαποσμίσεις. Αυτό είναι αυτό. Το κύριο. Και είναι ο Απόλλωνας. Και είναι σπαθητικός. Έχει ακριβώς τη φυσιογνωμία, αν βάλετε, με την αρχική εικόνα και με τη δεύτερη, με τον νεαρό εκείνο, το μπάγκαλο νεαρό που σας έδειξα, ήδη αξιονομεί. Είναι έργο σπαρτιατικό. Είναι παραδεδομένη η μεγάλη τέχνη, η σπαρτιατική τέχνη στο χρυσό λεφάδι. Όταν ο Βαυσανίας μιλάει για τον ναό της Ήρας στην Ολυμπία, είναι μια ολόκληρη σειρά από έργα χρυσελεφάντινα που ονομαστικά τα αποδίδει σε σπαρτιάτες ελέγχες. Έχω κάτι φυσικά. Αλλά τα αναφέρει στην εποχή και πήγα. Τάδε, να πω. Είναι έργο αυτής της μεγάλης τέχνης της πατριωτικής. Και θα αφιερώσω στον Δελφούς.
και από διάφορες γωνίες. Είναι εντυπωσιακό το θέμα αυτό που σας λέω. Ότι επιβασίζεται σε αυτά που σας δείχνω. Αυτά είναι μια εικόνα, μια φωτογραφία. Προσέχω, διαλέγω πολύ από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πολύ δουλειά, βιβλία βαριά τα οποία έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, να διαλέξω τις κατάλληλες εικόνες, αλλά δεν λέει τίποτα αν δεν το δείτε. Γιατί άμα πάτε λίγο έτσι, λίγο έτσι, είναι εκπληκτικό το τι βλέπετε. Μόνο εκεί επί τόπου μπορώ να σας μιλήσω. Επί τόπου. Αλλά μπορείτε να δείτε αυτή την φυσιογνωμία, η οποία σε καλή, η οποία έχει μελουσωμένο αριστερό μάτι, η οποία είναι αρασολική και υπερήφανη, η οποία είναι ερατή, σε καλή να την αγαπήσεις, και η οποία εκφράζει την περιουσία αυτού του πράγματος, όπως λέει ο διαφανός. Και τελειώνω με έναν άλλο, έτσι, από πίσω. Αλλά εδώ, μια μεγάλη μελέτη για το μεταγκριτά της αγωνιμπίας, που πρέπει κάποια στιγμή να πάμε να τα δούμε μαζί, να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Τα ειδικά της αγωνιμπίας. Του ναού τελειώσω. Αλλά εδώ είναι ακόμη περισσότερο. Το υπερήφανο σώμα και το διάφανο, το διάφωτο πρόσωπο του Απόλλωνα. Ήταν ένα σημείο ντροπής όχι μόνο για εκείνη την εποχή. Όποιος τον έχει δει, γι' αυτό δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό το λέει ο Μπούσο. Ο οποίος κάνει μια ανάλυση. Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό. Ή καθόμαστε και σχολιόμαστε με το τι έγινε στη Μεσίνη. Και δεν ξέρουμε τον άλλο μικρού εδώ. Προσέξτε το. Αυτός το βλέπει αυτό. Και το ότι το βλέπει φαίνεται στην ανάλυση που κάνει. Δεν είναι απλώς μια διαχείριξη. Αλλά δεν φτάνει η ανάλυση αν δεν πει αυτό. Έτσι τελειώνει τη μελέτη του. Λοιπόν, την Κυριακή θα κάνουμε τη συνέχεια αυτού που αρχίσαμε. Τι αρχίσαμε, το λέω έτσι γρήγορα, τι αρχίσαμε την προηγούμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή. Από το σημείο στο οποίο γινόντουσαν οι απέρες, είναι ένα ηλικιακό σημείο. Βλέπεις τα ίδια, βλέπεις τους λόγους, τους κατάφυγους, να έχεις τον νεκρό τα δίπλα. Ένα ηλικιακό, θα έπρεπε να είναι κόσμημα για τις πάρτικες, δεν τρομάζει την θυσιά σας. Δεν θα μου πω και τίποτα άλλο που υπάρχει. Λοιπόν, από το σημείο εκείνο, πού είναι δίπλα, από τη γέφυρα, λίγο πιο πάνω. Εκεί ήταν η παλιά γέφυρα, εκεί ήταν ο πόρος του Ιρώνα. Από το σημείο που ήταν λοιπόν ο Κουνακίων και ερχόταν μεταξύ της γέφυρας στην είσοδο της πόλης που ήταν η γέφυρα, ο πόρος του Ιρώνα. Και που πηγαίνει κατευθείαν στην αρχαία αγορά, που είναι πάνω στο μεγάλο υψίδαλο. Τον λόφο του υψίδαλο. Μεταξύ των λόφων. Μεταξύ των λόφων της Ακρόπολης και των ανατολικών της λόφων. Και που άρχισε εκεί ο δρόμος για φεταείς που πήγαινε ακριβώς στον Αιγαίο από κάτω. Μιλάω τώρα για τη ζώνη την Παραϊρώτια, από την Απέλα λοιπόν, στην είσοδο της πόλης και τη γέφυρα και τον πόρο, στο ναό του Λυκούργου, στο ναό του Αστράβου, στο ιερό της Αρτέμιδος είναι μια γραμμή. Δείτε στον Ευρώπη.